Ποιον τον καταφύγιο της ντροπής, ρε παιδιά? Τι ένα ήταν? Ποιο, για ποιο μιλάτε τώρα? Καταφύγιο... Μιλάμε για το καταφύγιο στις Γλαφυρές στο Βόλο. Είναι το καταφύγιο που υποπτία έχει ο κύριος Μπέος. Ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος. Έχει δώσει το έργο στον κύριο Πολίζο. Πήγαμε απλά και μόνο σαν εθελοντές, μία ομάδα, μία αποστολή 50 ανθρώπων για να πάμε φάρμακα και τροφές και αντιμετωπίσαμε την πλήρη εξαθλίωση. Αυτό που βλέπετε εδώ, ναι, είναι το πιο ελαφρύ περιστατικό. Τι, τα έχουν ατάιστα? Κοιτάξτε να δείτε, μας λένε ότι ταΐζονται. Εσείς μπορείτε να κρίνετε μόνος σας και όπως όλη η Ελλάδα. Όχι, δεν είναι ταΐσμενα. Ακριβώς. Βρήκαμε αποστεωμένα ζώα. Για καθίστε λίγο να πάμε στον κύριο Μπατζιάκα που είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας του Δήμου. Μάλιστα, βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί εκτοξεύονται κατηγορίες τώρα για απάνθρωπη. Εμείς έχουμε στοιχεία, δεν μιλάμε χωρίς στοιχεία. Κύριε Μπατζιάκα, για πέστε μας, τι γίνεται? Καλημέρα κύριε Οικονομία, καλημέρα κύριε Καπουράκη. Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα το εξής ρητό. Όδυνεν όρος και έτε και μήνε. Δηλαδή γκαστρώθηκε το βουνό και γέννησε ένα ποντίκι. Ένα τυχαίο περιστατικό, και θα το εξηγήσω αυτό, ναι, αναδείχθηκε σε μείζον θέμα και δυσφημίστηκε όλη η πόλη ότι εδώ στο Βόλο έχουμε ένα κρεματόριο ζώων. Στο Βόλο υπάρχει ένα κοινοκομείο. Ναι. Την περισυλλογή και τη φροντίδα την έχει αναλάβει ένας ιδιώτης, καθώς επίσης και την θεραπεία κτηνίατρος. Πήγαν οι φιλόζωες πάνω στο ένα πρωινό πάνω στο καταφύγιο και βρήκαν ένα πεθαμένο σκυλάκι από αιμορραϊκή διάρκεια, γιατί είμαι και ο δίατρος και τα ξέρω λίγο, ναι, αυτά, ναι, το οποίο ήταν άλλο. Πέρα από αυτό όμως, γίνεται περισυλλογή αδέσποτων ζώων, διότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχω μπροστά μου χαρτί από το νοσοκομείο με 250 δαγκώματα μέσα σε 4 μήνες, όχι επιθέσεις, δαγκώματα. Και βεβαίως γίνεται περισυλλογή από διάφορες περιοχές. Ο Δήμος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μαζεύετε τα δέσποτα όπου τα βρείτε, έτσι? Βεβαίως. Τα οποία είναι νηστικά, ταλαιπωρημένα, άρρωστα. Μερικά από αυτά λοιπόν τα. Διότι έδειξαν 3-4-5 σκυλάκια τα οποία είναι άρρωστα, πάσχουν από αιμορραϊκή διάρκεια και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Και ακούστε και το ψέμα το οποίο λένε οι φιλοζωικές. Έχω μπροστά μου την έκθεση την οποία έκανε προχθές ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Διότι λένε ότι πέρυσι στο κοινοκομείο βρέθηκαν 15 σκυλιά. Τι γράφει λοιπόν, δύο σειρές σας το διαβάζω. Στο χώρο έξω από την περίφραξη του καταφυγίου στους θάμνους μας επιδείχθηκαν από τους φιλόζωους δύο νεκρά ζώα. Το ένα σε πολύ προχωρημένη σύψη, δηλαδή ήταν μέσα σε μια κουβέρτα και κάποιος του είχε πετάξει. Και το άλλο σε κατάσταση τη ύψη. Ναι, αλλά έχουν φωτογραφίες, κύριε Μπατζιάκα. Ακούστε με λίγο, ακούστε με γιατί εγώ δεν έχω. Νομίζω ότι ο λόγος πρέπει να έρθει σε εμάς. Ακούστε, δεν είναι προχωρημένη σύψη αυτό, κύριε Μπατζιάκα. Και βρήκα και ένα κρανίο. Αυτά βρήκα. Η αυτοψία της αστυνομίας, παρακαλώ. Ακούστε να δείτε. Υποτιμάτε και την ελληνική αστυνομία. Αφήστε να μιλήσω, κύριε Μπατζιάκα. 10 κουφάρια. Και μας λέτε για δύο. Βγήκε η εφημερίδα του κυρίου Μπέου την ίδια ημέρα. Ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας υπότιμα 74 άτομα. Παρόντες που έχουμε προσυπογράψει και έχουν κατατεθεί στην εισαγγελία. Καθώς και την ελληνική αστυνομία. Να το, ελληνική αστυνομία. Τα σκυλιά τα ταΐζουμε, τα περιποιούμαστε, έχουμε κάνει 250 κιλώσεις. Τι περιποιείστε, κύριε μου? Πάντως όλα τα σκυλιά φαίνονται αδύνατα, έτσι. Να το, με αποδείξεις. Πεθαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία, κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα. Κύριε Καμπουράκη, μπορεί να έρθει ο λόγος σε εμάς, σας παρακαλώ. Κύριε Σπατιάκης, έχει μόνιμα το λόγος. Όλες τις τηλεοράσεις και όλες τις τηλεοράσεις. Μισό λεπτό, ακούστε. Το γεγονός ότι πεθαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία, κύριε Μπατζιάκα, δεν σημαίνει ότι πρέπει και τα σκυλάκια να πεθαίνουν. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή το ζώο. Το καταλαβαίνω. Δεύτερο, κυρία. Τα 60.000 κύριε Μπατζιάκα καταπήρατε μια χαρά και 3 λεπτά. Κυρία Λευκαδίτη. Ορίστε, κύριε Καμπουράκη. Να ακούστε εδώ, να είμαστε ακριβοδίκοι. Εμείς μιλάμε με στοιχεία. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μπατζιάκας ξύπνησε το πρωί και πέρα από άψο φυσικό σκυλάκι. Ο κύριος Μπατζιάκας, κύριε Καμπουράκη, γύρισε και είπε ότι τα ζώα που τα βλέπετε αδύνατα. Έχουμε τη δήλωσή του, θα προσκυνηθούν στη δικαιοσύνη. Είπα ότι 5-6 ζώα. 5-6 κύριε μου. Θα δοθεί στην ελληνική. Κύριε μου.
Ο αντιδήμαρχος λέει ότι αν είναι άρρωστα και πάσχουν από μια αρρώστια θα είναι και αδύνατα. Δεν κύριε Καμπουράκη, θέλετε να απομονώσετε λίγο τον κύριο Μπατζιάκα να σας πω την άποψή μου, γιατί οι φιλόζωοι πάντα έχουν πολύ λίγο χρόνο να μιλήσουν. Ο κύριος Μπατζιάκας έχει όλες τις εφημερίδες της πόλης και βγαίνει παντού. Θέλετε να μας δώσετε και εμάς λίγο το χρόνο. Σας ακούμε. Φοβούμαι ότι δεν έχουμε το χρόνο, αλλά μπορούμε όμως να σας πούμε ότι μπορούμε να το αφήσουμε για αύριο το θέμα. Ωραία. Στο τέλος. Επιφυλάσσουμε με νέες αποδείξεις και ας μας φέρει και ο κύριος Μπατζιάκας. Κύριε Καμπουράκη, να ακούτε, το θέμα είναι πολιτικό. Δεν είναι πολιτικό, κύριε μου. Τι με ενδιαφέρει εμένα το πολιτικό. Τρεις φορές καταστρέψατε το κοινοβούλιο. Εσείς πληρώνεστε από το λαό, όχι εμείς. Εσείς πληρώνεστε. Νεκρά ζώα, κουφάρια, σκεπασμένα. Κύριε Μπατζιάκα, κύριε Μπατζιάκα, ακούστε, θα τα πούμε αύριο, αλλά μην λέτε ότι είναι πολιτικό. Οι κυρίες αυτές μπορεί κάποιος να πει. Εθελοντικό ότι... είναι, κύριε μου, ανεργοί είμαστε περισσότεροι. Εμείς δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν, το δήμαρχο, τους άλλους. Κύριε Καμπουράκη, επειδή έχουμε και καλό τσίπουρο στο Βόλο και καλούς μεζέδες. Αυτό είναι, μόνο το τσίπουρο σας νοιάζει. Πάτε την κάμερα, πάτε την κάμερα και ελάτε στο Βόλο να πάμε στο κοινοβούλιο. Αύριο τα λεμπεριά. Αύριο, αύριο, αύριο. Δεν βγάλουμε άκρη. Πάμε. Καλημέρα.